Σε ένα μπολ βάζουμε τον τραχανά μας και ρίχνουμε τόσο γάλα ώστε να σκεπάσει ίσα ίσα τον τραχανά. Τον αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει, να απορροφήσει σχεδόν το γάλα. Αφού ο τραχανάς μας είναι έτοιμος, έχει ήδη φουσκώσει, χτυπάμε τα αυγά μας και τα ρίχνουμε στον τραχανά. Προσθέτουμε την τριμμένη φέτα μας, αν η φέτα μας είναι αλμυρή, δεν προσθέτουμε καθόλου αλάτι. Εάν δεν είναι, τότε θα προσθέσουμε λιγάκι. Θα προσθέσουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και τέλος το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Και ο χυλός μας είναι έτοιμος. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τραχανά γλυκό, αυγά, τυρί φέτα, γάλα φρέσκο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο και βούτυρο αγελάδος. Έχουμε λαδώσει ένα ταψί νούμερο 35x26 και πασπαλίζουμε με λίγο τραχανά. Ρίχνουμε το χυλό μας και σκορπάμε λίγο βουτυράκι στην επιφάνεια του χυλού μας. Θα ψήσουμε την πίτα μας σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις σε 180 έως 200 βαθμούς για μία ώρα περίπου μέχρι να ροδίσει και αυτό ανάλογα το κάθε φούρνο μας. Αφού ψηθεί η πίτα μας, την αφήνουμε λίγο να σταθεί στο ταψί μας και μετά την κόβουμε σε κομμάτια και την απολαμβάνουμε. Τρώγεται ευχάριστα και ζεστή αλλά και κρύα. Καλή επιτυχία! Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στηρίξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.